Οδηγός απορριμματοφόρου, κυρίες και κύριοι, τραυματίστηκε εν ώρα εργασίας στη Λαμία. Για πάμε να μας δώσει τις λεπτομέρειες ο κύριος Μουστάκας, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Καλησπέρα σας, κύριε Μουστάκα. Καλησπέρα, κύριε Παλιού. Και ποια είναι η κατάσταση της υγείας του οδηγού? Ναι, είναι αρκετά καλά η κατάσταση υγείας του οδηγού. Σήμερα το πρωί, περίπου σε 9.30 ώρα, στο ύψος λεωφόρου Καλυβίων, στο σταθμό Λιανοκλάδη εκεί στα Φανάρια, ο οδηγός πήγε να κατέβει από το απορριμματοφόρο και γλίστρησε και έπεσε και χτύπησε με το κεφάλι. Ευτυχώς διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, όπου έσπευσα και εγώ αμέσως εκεί. Εκείνη την ώρα του γίνανε πέντε ράματα και για καθαρά προληπτικούς λόγους αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται και παρακολουθείται από τους γιατρούς. Μην τυχόν έχει κάποιο άλλο χτύπημα. Κάποιο κάταγμα γίνανε αξονικές. Ακτινογραφίες στα πόδια του, στη μέση, παντού, δεν έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά καθαρά για προληπτικούς λόγους θα νοσηλευτεί, θα μείνει σήμερα μέσα. Στην προσπάθειά του λοιπόν να κατέβει από το όχημα, γλίστρησε και χτύπησε στο κεφάλι. Γλίστρησε από το σκαλί του αυτοκινήτου, γιατί έχει τρία σκαλιά το απορριμματοφόρο. Γλίστρησε με αποτέλεσμα να πέσει στο και να χτυπήσει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, όπου γίνανε πέντε ράματα. Παραμένει, λέτε, στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Να πάνε όλα καλά, να ευχηθούμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μουστάκα. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.